Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαναστάση. Λοιπόν, στους ακροατές σας. Η χώρα όντως βιώνει, κύριε Παπαναστάση, μια εκρηκτική κατάσταση. Ποιες είναι όμως οι προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση με τα ολοένα αυξανόμενα κρούσματα που οδηγούμαστε ταχύτατα, αν θέλετε, σε ένα δεύτερο κύμα αυτής της πανδημίας? Κυρία Βουδούρη, αναφέρατε προηγουμένως το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, το οποίο ήταν σχετικό με αυτές τις εξελίξεις, τις μελέτες εξελίξεις στο θέμα της πανδημίας. Mm-hmm. Ήθελα εδώ να τονίσω ότι τα μηνύματα τα οποία εκπέφθηκαν μέσα από τον λόγο του Πρωθυπουργού ουσιαστικά ταυτίζονται με την πάγια τακτική της κυβέρνησης, η οποία αναγορεύει την αντιμετώπιση της πανδημίας αποκλειστικά και μόνο σε ζήτημα ατομικής ευθύνης. Βέβαια, χθες ο Πρωθυπουργός έβαλε, αν θέλετε, και έναν ομό εκβιασμό. Δηλαδή, μίλησε για αυτοπροστασία ή καραντίνα. Εδώ όμως πρέπει να τονίσουμε και πρέπει να είμαστε καθαροί απέναντι στον λαό ότι η απαραίτητη αυτοπροστασία και η προσωπική υπευθυνότητα του καθενός δεν μπορεί να λειτουργήσει συγκαλυπτικά, δηλαδή να συγκαλύψει την κυβερνητική ανευθυνότητα και μια απαράδεκτη πολιτική η οποία εφαρμόστηκε κυρίως μετά το πρώτο, αν θέλετε, την πρώτη έξαρση του κορονοϊού απέναντι στο δημόσιο σύστημα υγείας, στους χώρους δουλειάς που συγκεντρώνονται χιλιάδες εργαζόμενοι, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία που συνοστίζονται τα παιδιά μας. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η κατάσταση φέρει εξ ολοκλήρου τη σφαγίδα της κυβερνητικής πολιτικής. Πάντως, αν θέλετε, επειδή συζητάμε, υπάρχει μια ανησυχία, και όχι μόνο φαντάζομαι από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του, ότι υπάρχουν αυξανόμενα φαινόμενα και κρούσματα ανθρώπων που απορρίπτουν την ύπαρξη του ίδιου του ιού και δεν τηρούν και τα μέτρα υγιεινής. Νομίζω ότι το καμπανάκι αφορούσε και αυτούς. Σωστά. Ίσως δεν είναι διαδεδομένα, αλλά είναι υπαρκτά, δεν μπορεί να δείξει κανένας. Όμως θα πρέπει να προσέξουμε. Να τονίσουμε ότι αυτά τα δείγματα, αν θέλετε, άρνησης του επιστημονικού λόγου, των επιστημονικών δεδομένων που υπάρχουν, γιατί ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται. Όλα αυτά τα στοιχεία συνηγορούν σε αυτό ακριβώς που εκφράζει η κυβερνητική πολιτική. Εμείς θα σταθούμε σε ένα άλλο, το οποίο πραγματικά έχει μια τεράστια μαζικότητα και στέλνει ένα μήνυμα και συνειδητοποίηση της κατάστασης, αλλά κυρίως της πρόθεσης και της θέλησης κλάδων συγκεκριμένων. Οι οποίοι ακουμπάνε και το σύστημα υγείας το στηρίζουν στο να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, χθες είχαμε τις κινητοποιήσεις των υγειονομικών, των μαθητών και των εκπαιδευτικών και άλλων εργαζομένων. Και αυτό ακριβώς, αυτές οι κινητοποιήσεις, αυτή η θέληση για αντίδραση και μάχη για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση δείχνει το πόσο μαζικά ο λαός, οι εργαζόμενοι έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη λήψης σοβαρών μέτρων. Και μια και είμαστε στα μέτρα, θα ήθελα να μιλήσω και τις προτάσεις, ακριβώς, να φτάσουμε σε αυτό που ήταν και ο πυρήνας του ερωτήματός σας. Εμείς μιλάμε για επίταξη όλων των δομών και υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα υγείας και πρόνοιας. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις ΜΕΘ των ιδιωτικών νοσοκομείων, αλλά και τα διαγνωστικά τεστ τα οποία, ενώ είναι σε επάρκεια. Διαγνωστικά κέντρα, λέτε. Τα διαγνωστικά τεστ, τα οποία είναι σε επάρκεια. Mm-hmm. Τα ιδιωτικά κέντρα, το δημόσιο, βλέπουμε υπάρχει μια δυσκολία. Μιλάμε και απαιτούμε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού γιατρών και νοσηλευτών στο δημόσιο σύστημα υγείας και μέσω και από αυτές τις προσλήψεις να γίνει και ανάπτυξη κλινών των ΜΕΘ, γιατί χωρίς μεγάλο αριθμό προσωπικού ή κάτι κλείνει, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Εδώ μια ανατελεία, γιατί χθες, αμέσως μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, υπήρξε μια συγκεκριμένη απόφαση, μια κία που προβλέπει τη δέσμευση εγκαταστάσεων, χώρων και κλινών σε στρατοβάθμιες δομές υγείας του ΕΣΥ και σε στρατιωτικά νοσοκομεία. Είναι προς την σωστή κατεύθυνση, κύριε Παπαναστάση? Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Κινείται σε αυτό ακριβώς το αίτημα το οποίο βάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το θέμα είναι σε τι επάρκεια θα γίνουν αυτές οι επιτάξεις και με ποια μορφή. Γιατί είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι και στην πρώτη κρίση, σε κάποιο βαθμό είχε γίνει αυτό, είχε έρθει σε μια συμφωνία το Υπουργείο Υγείας με ιδιωτικά κέντρα, αλλά αν θυμάστε και θυμόμαστε καλά, γιατί η μνήμη μας δεν πρέπει να είναι μνήμη χρυσόψαρου, τότε το δημόσιο πλήρωνε το κόστος κάθε μονάδας
κάθε κλίνης σε μονάδα εντατικής στην διπλάσια τιμή η οποία ήταν προ-κορονοϊού. Άρα λοιπόν δεν φτάνει αυτή η εξαγγελία. Θα πρέπει να δούμε και με τι όρους. Γιατί αν κινηθεί και η λογική τώρα της πρημοδότησης και της γιγάντωσης του ιδιωτικού τομέα οικονομικά και όχι μόνο εις βάρος του δημοσίου, τότε πραγματικά εμείς θα είμαστε απέναντι, γιατί για άλλη μια φορά κοροϊδεύουν και παραπλανούν τον λαό. Επίσης, σε ένα άλλο κομμάτι να συνεχίσω αν θέλετε στα μέτρα. Εμείς ζητάμε επίταξη των ιδιωτικών μέσων μεταφοράς, και εδώ κάτι είπε ο Πρωθυπουργός, να δούμε με τι όρους θα του βάλει, και ένταξή του σε ένα ενιαίο σχέδιο για να σταματήσει αυτός ο απάνθρωπος καθημερινός συνωστισμός. Περιμένουμε ως τα τέλη του χρόνου 400 νέα λεωφορεία. Να δούμε. Βέβαια, το θέμα από την εξαγγελία μέχρι την υλοποίηση. Και μια επίταξη των ΚΤΕΛ. Ακριβώς, ζούμε με την ελπίδα. Τόσο τα φάρμακα όσο και το εμβόλιο για τον κορονοϊό όσο γίνεται πιο γρήγορα να βγουν για να λύνει πραγματικά αυτό το πρόβλημα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν είναι για άλλη μια φορά μέτρα φωτοβολίδες. Επίσης ζητάμε την αποφασιστική μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη. Να δοθούν έκτακτα κονδύλια για να διοριστούν μαζικά οι εκπαιδευτικοί και άλλοι οι εργαζόμενοι όπως προσωπικό. Να βρεθούν δηλαδή χώροι. Φαντάζομαι ότι προτείνεται, γιατί πλέον οι μήνες περνούν, έρχεται χειμώνας, δεν μπορούν να λειτουργούν με ανοιχτά παράθυρα, φαντάζομαι, τα σχολεία. Να βρεθούν και άλλοι χώροι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών σε 15, από ό,τι αντιλαμβάνω. Και χώροι, αλλά κυρίως σωστή διαχείριση των υπαρχόντων χώρων, να δοθούν κονδύλια, να γίνουν ανθρώπινοι και αυτοί οι χώροι, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι συνθήκες διδασκαλίας είναι πραγματικά απάνθρωπες στα σχολεία. Και βλέπουμε, αν θέλετε, ότι είναι και ένα θέμα το οποίο το σηκώνουν και οι ίδιοι μαθητές στις κινητοποιήσεις τις οποίες έχουν ξεκινήσει, όσο και αν γίνεται μια προσπάθεια να όχι απλά υποβαθμιστούν, αλλά να εξαχρηθούν. Έχουν δώσει πάντως και κάποια δικαιώματα κάποιοι μαθητές σε κάποια σχολεία της χώρας όταν λένε όχι στη μάσκα και όχι στην αγορά εξοπλισμών τύπου Ραφάλ. Δηλαδή κάπου έχουν μπερδέψει και οι ίδιοι τα αίτηματά τους, για να είμαστε ειλικρινείς. Είναι πολύ εύκολο, αν θέλετε, να πάρουμε μεμονωμένες περιπτώσεις ή μεμονωμένα συνθήματα, να τα γιγαντώνουμε και να δίνουμε μία έννοια ότι αυτό ακριβώς το μεμονωμένο είναι και γενικό. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών πραγματικά έχουν αιτήματα τα οποία τιμάει την οριμότητά τους. Τιμάει την θέλησή τους να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους και να μην πέσουν στην κατηγορία του αντικειμένου, αυτό που λέμε, αυτό που θα κάνω, αυτό θα κάνετε. Και φυσικά δεν είναι αυτά που γίνανε, έτσι, και τα Ραφάλ και όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά δεν ουσιαστικά αυτά τα στοιχεία, αυτές οι εκφράσεις, αν θέλετε, ή αυτά τα αιτήματα ουσιαστικά γίνονται όπλο στα χέρια αυτών οι οποίοι θέλουν να κατασυκοφαντήσουν το μαθητικό κίνημα. Βασικό αίτημα λοιπόν των μαθητών και νομίζω σωστά είναι η μείωση του αριθμού των ίδιων μέσα στις σχολικές αίθουσες. Μία τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω, κύριε Παπαναστάση, που αφορά την δεύτερη κρίση με την οποία είναι αντιμέτωπη η χώρα, και αυτή δεν είναι άλλη η κρίση με τη γειτονική μας Τουρκία. Όλα δείχνουν ότι θα επανεκκινήσουν σύντομα οι διερευνητικές επαφές μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας. Το ερώτημα μου είναι αν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι υπέρ αυτού του διαλόγου, και ένα δεύτερο ερώτημα, αν τελικά μέσω του διαλόγου δεν βρεθεί η λύση που θα ήθελαν και οι δύο, αν μια προσφυγή σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο θα είχε τη στήριξή σας. Κοιτάξτε να δείτε, θα πρέπει για να γίνει κατανοητή αυτή η πραγματικά αμείωτη ένταση των ημερών αυτών που συζητάμε εδώ πέρα, από ποιους και γιατί εκπορεύεται. Ποιοι συμμετέχουν και τι επιδιώκουν. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε ότι η ένταση αυτή, μάλλον η πρόθεση και η όθηση για τις συζητήσεις, για τις διεργασίες που είναι σε εξέλιξη εν ώψη της επανέναρξης των διερευνητικών επαφών Ελλάδας και Τουρκίας, αυτοί οι οποίοι πρωτοστατούν και, αν θέλετε, το βάζουν εκεί που την αιγίδα τους βάζουν αυτές τις διαδικασίες, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είναι το ΝΑΤΟ και είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριο στοιχείο αυτής της πρεμούρας
αυτών που προανέφερα είναι η διασφάλιση της νατοικής συνοχής στην νοτιοανατολική πτέρυγα της Λυκοσυμμαχίας και ταυτόχρονα η δρομολόγηση των σχεδίων για να γίνει συνεκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πόρων της περιοχής από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο στον λαό, γιατί ήδη αυτό έχει αποδειχθεί από τις εξελίξεις μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν είναι φανερό ότι καμιά πρόθεση για ουσιαστική λύση της επιθετικότητας της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα υπάρχει και δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Και πραγματικά είμαστε τόσο απόλυτοι σε αυτό, όταν τοποθετήσουμε την ελληνοτουρκική κρίση, την τουρκική επιθετικότητα, μέσα στα γενικότερα παζάρια που εξελίσσονται στην περιοχή. Άρα λοιπόν δεν είναι μια διαφορά ανάμεσα Ελλάδας και Τουρκίας για να λυθεί με συζητήσεις. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει γιγαντωθεί μέσα στους ανταγωνισμούς που υπάρχουν στην περιοχή. Άρα λοιπόν και οποιαδήποτε εξέλιξη σε αυτή την κατεύθυνση, όσο η Ελλάδα παραμένει μέλος του ΝΑΤΟ, είναι συμμετέχει στα επιχειρησιακά σχέδια του ΝΑΤΟ, δεν πρόκειται να λυθεί. Και για να μην λέμε πολλά, θα σας πω κάτι το οποίο αναφέρθηκε και στη Βουλή από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματός μας προχθές. Και τελειώνω. Μία χώρα του ΝΑΤΟ εξοπλίζει μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ για να επιτεθεί σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ. Αυτή ακριβώς είναι πάρα πολύ συνοπτικά η εικόνα η οποία υπάρχει και την οποία η κυβέρνηση αναγορεύει, το ΝΑΤΟ το αναγορεύει σε εγγυητή της ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή. Λοιπόν, κύριε Παπαναστάση, ήσασταν σαφείς και όπως πάντα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει συγκεκριμένες απόψεις, τις οποίες και δεν αλλάζει. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, κυρία Βουδούρη, και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.